λες το προσφυγικό. Πλέον έχουν κλείσει, έχουν ανοίξει μια καινούργια δίωδο από τον Εύρο και φέρνουν τους μετανάστες από τον Εύρο. Και αυτοί δεν εμπίπτουν στην επανεισδοχή, στη συμφωνία που υπήρχε για τα νησιά. Και βλέπετε τι γίνεται. Είναι καθημερινό το φαινόμενο. Κύριε Μιτζάνη, πρώτον, είναι τραγικό νέα παιδιά, αλλά και μεγάλη βεβαίως, αλλά κυρίως όταν είναι και παιδιά μέσα σε τέτοιες τραγωδίες. Θεωρώ ότι πρέπει να το πούμε και νομίζω ότι και μάλιστα όταν είναι και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Θεωρώ τώρα επί της ουσίας του ερωτήματός σας. Ο κύριος Ερντογκάν και οι διάφοροι πολιτικοί παράγοντες της Τουρκίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Τσαβούσογλου. Τις τελευταίες μέρες εν ώψη των εκλογών έχουν αυξήσει μια ρητορία. Εγώ θα συνιστούσα. Πρώτον, ότι εμείς έχουμε, γιατί αυτά τα μπλέκουν και με άλλα θέματα, ότι έχουμε ένα κράτος δικαίου, υπάρχει ένα δίκαιο το οποίο είναι και διεθνές, άρα δεν μπορούν να απειλούν και να είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερον, η συμφωνία η οποία υπάρχει δεν είναι μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπόκειται σε συγκεκριμένες ρήτρες και σε συγκεκριμένες αρχές, άρα ό,τι έχουν να πούν θα το πούν κάτω από τέτοιες, ή αν θέλουν κάτι άλλο να κάνουν, θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία και με το Σύνολο της Ευρώπης. Τέλος, νομίζω ότι οι ροές οι οποίες υπάρχουν των προσφύγων, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία εμείς και είναι προετοιμασμένη η χώρα, αλλά εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι τα προβλήματα δεν λύνονται. Και μάλιστα όταν μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα που κράτησε αυτή τη στάση στην περιοχή και δεν είχαμε και προσπάθησε να συμβάλλει στην ειρήνη, δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να είναι η μόνη η οποία θα δέχεται. Άρα πρέπει και να. Και λίγα, εσείς βλέπετε την Ευρώπη κάπου, γιατί έχει βγει ο κύριος Σαβούσογλου, κάνει τις δηλώσεις του, προκαλεί, λέει ότι εγώ σταματάω τη συμφωνία με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει Ευρώπη πουθενά. Έχετε, κύριε Μετζάνη, έχετε ένα δίκιο. Ότι έχουμε μεγάλες αλλαγές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Όμως εγώ τις βλέπω και με μια θετική οπτική. Δηλαδή, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Αυτό νομίζω διευκολύνει. Και βοηθάει δηλαδή ορισμένα πράγματα. Προφανώς όμως έχουμε και το τόξο, το οποίο είναι βαθιά συντηρητικό, αλλά και βαθιά ενάντια στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό. Και με κλειστά σύνορα θα είναι μια μάχη μεταξύ διαφορετικών κόσμων κοινωνικών. Το ποιος θα κερδίσει αυτή τη μάχη, που ελπίζω και πιστεύω ότι θα επανέλθουν οι αξίες στην Ευρώπη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ένα μεγάλο στοίχημα. Και οφείλει τώρα, η Ευρωπαϊκή Αριστερά κάνει προσπάθεια αυτή τη στιγμή, ο Δημήτρης Παπαδημούλης γίνεται μεγάλες προσπάθειες να απαντήσουν σε όλες αυτές τις προκλήσεις οι οποίες διαμορφώνονται και δεν είναι προς την Ελλάδα, είναι προς την ίδια την Ευρώπη. Πάντως, μέχρι να απαντήσουν, κύριε Ρήγα, οι Τούρκοι παζαρεύουν τα πάντα. Έχουν ανοίξει όλα τα μέτωπα και προκαλούν. Δεν θα είμαι από αυτούς και εκφύσεως και εκθέσεως. Θεωρώ ότι δεν πρέπει εμείς να μπούμε και να μπαίνουμε σε μια αντιπαράθεση προκλήσεων. Προφανώς δήλωσα ότι είναι πράγματα τα οποία δεν βοηθούν. Και πρέπει να παρέμβουν. Και είναι και συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί η χώρα μας να απαντήσει με προκλήσεις. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι η σταθερότητα την οποία διαμορφώθηκε με βάση αυτό το αξιακό το οποίο είχαμε. Κύριε Ρήγα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μετζάνη. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε.